Πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν πηγαίνω στην Εκκλησία. Την παραπάνω φράση την ακούμε συχνά πυκνά από γνωστούς φίλους συγγενείς, καθώς η συζήτησή μας θα στραφεί λίγο σε πιο πνευματικά ζητήματα. Το βασικό λοιπόν επιχείρημα των ανθρώπων που λένε ότι από τη μία πιστεύουν στο Θεό και από την άλλη δεν πηγαίνουν στον Ιερό Ναό για να συμμετάσχουν στα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, είναι διότι τους ενοχλούν κάποια πράγματα, όπως η πολυτέλεια των ναών, οι αντιπαθητικοί παπάδες, οι ψάλτες, η αρχαία γλώσσα δεν την καταλαβαίνουν, τα μικρόφωνα, τα φώτα, το παγκάρι γιατί ρίχνουν λεφτά για κερί, η ώρα της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας και άλλα. Οι αφορμές σίγουρα είναι πολλές όταν κάποιος δεν θέλει να ζήσει όπως λέει η Εκκλησία. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν τους εαυτούς τους έξω από την Εκκλησία, μιας και δεν αποδέχονται το βασικό συστατικό της εν Χριστώ ζωής, δηλαδή τη συμμετοχή του χριστιανού στα μυστήρια της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι χριστιανοί, τουλάχιστον ορθόδοξοι, διότι ενώ πιστεύουν δεν ακολουθούν κανένα λόγο του Χριστού. Το θέμα βεβαίως είναι ότι οι περισσότεροι βαπτισμένοι χριστιανοί δεν ξέρουν τι είναι ο Χριστός και τι είναι η Εκκλησία και τι προσφέρουν ο Χριστός και η Εκκλησία στον άνθρωπο. Έτσι δεν εκκλησιάζονται διότι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι χάνουν, δεν γνωρίζουν τι μπορεί να τους προσφέρει η μυστηριακή ζωή. Η Εκκλησία μας λοιπόν με όλα τα μυστήριά της μας μεταμορφώνει, μας αγιάζει, μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Η συμμετοχή μας λοιπόν στα μυστήρια της Εκκλησίας είναι το κλειδί, θα λέγαμε, για αυτήν την προσωπική μας Ανάσταση. Η Εκκλησία δεν έρχεται να πάρει απλώς τη θέση της ιατρικής που εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της, όπως κάποιοι κακώς την αντιμετωπίζουν. Η Εκκλησία έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο τον πιστό στην αγάπη, στο φως και στη ζωή του Χριστού δια των μυστηρίων. Το να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό είναι εύκολο. Το να πιστεύουμε όμως στο Θεό ορθόδοξα και να πράττουμε και τα ανάλογα έργα, αυτό είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Εάν ο άνθρωπος θέλει όντως να γνωρίσει τον Χριστό, μπορεί να τα καταφέρει μέσα από τον δρόμο της μυστηριακής ζωής που προσφέρει η Εκκλησία του. Εάν θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, μπορεί να υποστηρίζει ότι μπορεί να το πετύχει και μόνος του. Πάντως, εγώ κανέναν δεν γνωρίζω ο οποίος να αγίασε εκτός Εκκλησίας. Το τρελό είναι ότι μερικοί άνθρωποι αποδέχονται σαν Αγίους τον Γέροντα Παΐσιο, τον Γέροντα Πορφύριο και άλλους, όμως δεν αποδέχονται τη ζωή τους, μπερδεμένοι άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν για ένα και μόνο λόγο, εγωισμός. Όταν ο εκάστοτε άνθρωπος πιστεύει ότι μόνος του μπορεί καλύτερα να ερμηνεύσει τις γραφές, όταν πιστεύει ότι οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας είναι κατώτεροι του, όταν πιστεύει ότι είναι εξυπνότερος, αξιότερος και αγιότερος από τους θρησκόληπτους ηλικιωμένους όπως τους ονομάζει, όταν πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να μετανοήσει για τίποτα διότι δεν έχει αμαρτίες, όταν πιστεύει ότι μόνος του θα σωθεί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για αυτόν, τότε το κείμενο αυτό μάλλον δεν θα τον προβληματίσει καθόλου. Μάλλον έχει εδώ και καιρό πέσει στο βάραθρο της φιλαυτίας και της πλάνης. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν επιτρέπει στον σύγχρονο άνθρωπο να φτάσει στην κοινωνία μετά του Θεού είναι ακριβώς αυτό, ότι προσπαθεί να τον γνωρίσει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λαθασμένα μέσα, εκτός Εκκλησίας. Απορρίπτει το μυστήριο της αγάπης και παραμένει θεληματικά στην επιφάνεια μιας στήρας πίστης, η οποία στην καλύτερη περίπτωση σημαίνει απλά παραδοχή της ύπαρξης του Θεού και όχι εμπιστοσύνη και παράδοση στη θεία του πρόνοια.